Ιστορική μέρα χαρακτήρισε το γεγονός της κατοχύρωσης του Χαλουμιού Υπουργός Γεωργίας. Ο Κώστας Καδής αναφέρθηκε στα ωφέλη που θα αποφέρει για τον τόπο μας η συγκεκριμένη εξέλιξη. Η κατοχύρωση του Χαλουμιού ως προϊόντος προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης αποτελεί μια ιστορική, μια θετική εξέλιξη για τον τόπο μας. Ενώ δόθηκαν διευκρινήσεις σε σχέση και με τα ποσά που θα μπορεί να διεκδικήσει η Κύπρος. Υπολογίζουν τον ετήσιο ακαθάριστο τζίρο του προϊόντος γύρω στα 420 εκατομμύρια. Από αυτόν τον τζίρο πάμε στις εξαγωγές του κυπριακού προϊόντος, οι οποίες είναι γύρω στα 230-240 εκατομμύρια. Υπάρχει περίπου μια διαθέσιμη αγορά άλλων 200 εκατομμυρίων που μπορεί κάποιος να την κατακτήσει. Αυτό το ποσό καταβάλλεται από τα προϊόντα μιμητισμού. Την ίδια ώρα, οι τυροκόμοι, μετά από συνάντηση που είχαν χθες με τον Υπουργό Γεωργίας, ανέστειλαν τις εξαγγελθήσεις απεργιακές κινητοποιήσεις, αλλά παρόλα αυτά συνεχίζουν να ανησυχούν. Χθες είχαμε μια πολύ επικοδομητική συνάντηση με τον Υπουργό Γεωργίας. Τέθηκαν επιτάπητος αρκετές σκέψεις. Θέλουμε να προστατεύσουμε τις εξαγωγές μας. Ναι. Θέλουμε να προστατεύσουμε τους κτηνοτρόφους μας. Δεν θα μπορούμε να τους ανταγωνιστούμε. Αλλά θα είναι από τα κατεχόμενα. Αλλά θα είναι στη μισή. Αυτή τη στιγμή είναι στη μισή τιμή που αγοράζουμε εμείς. Ναι. Πώς θα τους ανταγωνιστώ. Απαντήσεις στις ανησυχίες, ωστόσο, έδωσε ο Κώστας Καδής, αναφερόμενος σε εξουσιοδότηση από την Κυπριακή Δημοκρατία Διεθνούς Οργανισμού, ο οποίος θα πραγματοποιεί ελέγχους για τήρηση των προδιαγραφών. Όλα αυτά που ακούγονται περί του ότι θα έρχεται είτε γάλα είτε ζώα από την Τουρκία καταρρύπτονται και είναι εντελώς αβάσιμα. Δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Μάλιστα, για να διασφαλιστεί ότι η περιοχή των κατεχομένων εξυγιαίνεται, αν θέλετε, από ζωονόσους, για ένα χρονικό διάστημα δεν θα γίνεται εμπορία. Ερωτηθείς για το διάστημα που θα παρέλθει, ο Υπουργός απάντησε. Είναι τουλάχιστον ένας χρόνος. Αυτό φαίνεται μέσα από τα έντυπα. Ο φάκελος θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Οκτωβρίου για να δοθεί και χρόνο στους παραγωγούς να προετοιμαστούν.